Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ανάμεικτα συναισθήματα αφήνει στην όλη φετινή κατάσταση η καλή τουριστική κίνηση. Το σίγουρο είναι πως οι αριθμοί πιάνουν τα επίπεδα του 2019, ωστόσο η κατανάλωση έχει κάνει βουτιά. Και την στιγμή που οι συνθήκες είναι αυτές, έρχεται και το κύμα του καύσωνα, όπως και το έκτο κύμα της πανδημίας, να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο την όλη κατάσταση. Πάμε να δούμε τις κύριες πτυχές της σημερινής ενημέρωσης αναλυτικά. Θα δούμε αυτές τις εικόνες, οι οποίες είναι εικόνες σοκ στον Έδωτα. Όπως βλέπετε, χαρακτηριστικά έφραξε και το σκευασμένο τμήμα. Ταβάνι ανεργίας στους νέους στην Πελοπόννησο, στο σύνολο ωστόσο γράφει από τους χαμηλότερους δείκτες. Σε κίνδυνο υγεία στη Βυτική Μάνη, με τους φορείς να παρακολουθούν, είχαμε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο αδιαχώρητο στη Μεσσηνιακή Μάνη, αρκετός ο κόσμος, όμως είναι αυτό που είπαμε, είναι μειωμένη κατανάλωση. Αντιμέτωποι πλέον θα βρεθούμε και με τον καύσωνα, συστάσεις και οδηγίες από τους ειδικούς για προσοχή. Δήμος Καλαμάτας υπέβαλε πρόταση για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας σε 234 σημεία. Και από τα εκπαιδευτήρια Μπουγά έχουμε μια σημαντική πρόταση με ένα βήμα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα ξεκινήσουμε όμως εμείς με ένα θέμα που αφορά όλη την κοινωνία, αλλά κυρίως τους νέους, όπου εκεί σημειώνονται εκρηκτικά ποσοστά ανεργίας. Μάλιστα, φαίνεται ότι η Πελοπόννησος στην ηλικία 15-24 είναι πρώτη στα επίπεδα αυτά. Υπάρχει το οξύμορο στους γενικούς δείκτες, εντάσσεται στους χαμηλότερους πανελλαδικά. Ανησυχητικοί παραμένουν οι δείκτες της ανεργίας στην Ελλάδα, με εκρηκτικά ποσοστά να καταγράφονται στους νέους από 15 έως και 24 ετών, ακόμα και σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, όπου εντοπίζεται το εξής οξύμορο. Ενώ ως περιφέρεια έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας, με 12,7% να καταγράφεται το 2021, η ανεργία στους νέους από 15 έως 24 ετών είναι από τις υψηλότερες στη χώρα, αγγίζοντας το 47,2%. Δουλειές δεν υπάρχουν. Η αλήθεια είναι αυτή. Όπως σας είπα, το δημιούργησαν, την ανεργία δημιούργησαν, δεν έτυχε έτσι. Σταμάτησαν οι οικοδομές, έκλεισαν τα εργοστάσια. Κάποιος λόγος υπήρχε, δεν μπορεί. Δεν έγινε τυχαίο αυτό το πράγμα, έτσι μπαμ μπαμ. Οι νέοι δεν μπορούν να βρουν εύκολα δουλειά, η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ο μέσος όρος της ανεργίας αναπεριφέρεια για το 2020 ήταν 17,1%, ενώ το 2021 ανήλθε στο 15,9%. Από τις 13 περιφέρειες της χώρας, οι 8 έχουν δίκτυο ανεργίας ανώτερο του μέσου όρου, με τις γυναίκες να έχουν τα υψηλότερα ποσοστά σε ολόκληρη τη χώρα. Δουλειές θέλει ο κόσμος. Νέα παιδιά δεν έχουν δουλειές. Τα κεφάλια όλα φύγανε στο εξωτερικό. Αν δεν υπάρξει εμπιστοσύνη του έξω κόσμου προς την Ελλάδα, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Να φύγουμε όλοι δεν το πιστεύω, αλλά θα βράζουμε που λέει παροιμία στο ζουμί μας. Θα εργάζεστε εσείς οι νέοι για 300 ευρώ το μήνα ανασφάλιστοι και όταν θα έρθει η ώρα για να πάρετε σύνταξη δεν θα μπορείτε να πάρετε, διότι δεν θα έχετε πληρώσει ποτέ. Οι περισσότεροι νέοι που εργάζουν, καφετέρειες, το καλοκαίρι, περιστασιακά. Είναι δουλειά αυτή? Η ανισότητα ανάλογα με το φύλο που χαρακτηρίζει τους δείκτες ανεργίας σε εθνικό επίπεδο εντοπίζεται και σε όλες τις περιφερίες της χώρας. Ο μέσος όρος της διαφοράς στα ποσοστά ανεργίας ανδρών και γυναικών για το 2021 διαμορφώθηκε κοντά στο 8%. Τα έχουν αλλάξει ο τρόπος εργασίας και οι συνθήκες γενικά. Οι εργοδότες δεν δίνουν το αντίτιμο το οποίο αντιστοιχεί στη δουλειά που θα έπρεπε. Και γι' αυτό οι νέοι προτιμούν να κάθονται σπίτι, να πίνουν για καφέ, δεν ξέρω κι εγώ, για παρά να πηγαίνουν να δουλεύουν τέλος πάντων. Ανεργία πρέπει να καταπολεμηθεί με σταθερή εργασία. Να πληρώνει ο εργοδότης, να πληρώνει ο εργαζόμενος για να υπάρχει ένα μέλλον στη χώρα. Άμα δεν υπάρχει μια σταθερή εργασία, δεν γίνεται τίποτα, παιδί μου. Πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό. Την στιγμή που καταγράφεται αυτή η αντιδιαστολή, ότι στους νέους 15 έως 24 ετών η Πελοπόννησος είναι πρώτη στην ανεργία, εν αντιθέσει με τους γενικότερους δείκτες. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες αυτά. Πάμε σε ένα θέμα που έχει κυριαρχήσει στην επικαιρότητα και είναι μαζί μας η Γεωργιάνα Αγωστοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θήμη. Ο λόγος γίνεται για το αντιπλημμυρικό του Μωρέα. Γενικά για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης της Καλαμάτας και κάθε μέρα οι εικόνες που φτάνουν είναι και πιο ωριακές, θα λέει κανείς, μπροστά στην αναγκαιότητα του να γίνει αυτό το έργο. Θα δείξουμε σήμερα δύο αποκαλυπτικές εικόνες και είναι αυτές εδώ. Και θα παρακαλέσω να τις δείξουμε έτσι και σε ολόκληρη την οθόνη για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Τι γινόταν πριν από λίγες ημέρες που είχαμε αυτές τις βροχές και όλα τα υπόλοιπα, στο σκεπασμένο τμήμα του Νεύοντα. Δηλαδή έχει φράξει. Φοβερό. Και είχαμε εκείνη τη βροχόπτωση πριν από λίγες ημέρες. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχουμε στο πλάνο την κλιματική αλλαγή. Θα έρθει το φθινόπωρο, θα έρθει ένας δύσκολος χειμώνας. Και επειδή ακούμε απίθανα πράγματα,
Δεν έχει, λέει, δώσει πλημμύρα 60 χρόνια, ενώ μας προειδοποιούν και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου οι ειδικοί σε ολόκληρη, βλέπουμε τώρα την Ευρώπη. Να. Τι γίνεται με τον καύσωνα, λένε όλοι οι ειδικοί ότι είμαστε σε... Οι εικόνες αυτές, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή βλέπουμε και τη δεύτερη εικόνα, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι εικόνες που έχουν έρθει σε ένα διάστημα καλοκαιριού, που δεν έχουν έρθει από το βουνό, που δεν είχαμε τόσο πολύ νερό στον Έδοντα, όπως λέγανε οι ειδικοί και το είδαμε, και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχει φράξει το σκευασμένο τμήμα. Και κάποιοι τώρα μας λένε άλλα ντάλλον. Και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Να σκεφτούμε τι μπορεί να συνεπάγεται μια τέτοια εικόνα ή κάτι χειρότερο, αν έχουμε αυτά τα κυβικά βροχής και τέλος πάντων δεν ξέρω. Μαζί με την κλιματική αλλαγή, το ξαναλέω, που είναι στο πλάνο και που βλέπουμε και τι γίνεται τώρα με τον καύσωνα στην Ευρώπη και κάθε χρόνο πώς έχουν τα πράγματα. Οι εικόνες είναι τρομακτικές. Αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι να γίνουν παρεμβάσεις. Η δικαιολογία δεν έχει βρέξει πολύ τόσο καιρό, 60 χρόνια δεν έχουμε πνιγεί, δεν θα πνιγούμε ποτέ. Κάποιος ειδικός το είπε αυτό στη σύσκεψη. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση για αυτό που λες, γιατί αυτό το είπε κάποιος ειδικός στη σύσκεψη. Ειδικός και όχι ειδικολόγος. Είπε ότι 60 χρόνια δεν έχει βρέξει τον Έδοντα, οπότε δεν έχουμε σε και ιδιαίτερο. Σύσκεψη, γιατί έχουμε πάθει και αυτό. Ναι, τώρα. Είναι στη σύσκεψη τη περιφέρεια. Εκεί που είναι καταγεγραμμένες οι απόψεις, όπως μας λέει η περιφέρεια, τρεις τελευταίες ημέρες η περιφέρεια μας έχει χορτάσει με ενημέρωση για τη σύσκεψη που έγινε την Τρίτη. Αλλά εμείς που θέλαμε να δώσουμε το παρόν, όπως και άλλοι, στη σύσκεψη τη Τρίτη. Δεν έπρεπε να πάσει, ήταν κλειστή. Ήταν κλειστή η σύσκεψη, αλλά ήταν καταγεγραμμένες οι απόψεις. Δημόσια δεν έχουν δοθεί αυτές οι απόψεις. Να ξέρουμε τι έχει πει ο καθένας. Θα τα πούμε μετά. Γιατί κάποιοι είπαν ότι είναι άρτια η μελέτη. Γιατί έχουμε και αυτό τώρα το ζητούμενο. Είπαν ότι είναι άρτια η μελέτη και έχουμε αυτές τις εικόνες και έρχονται και λένε στον προγραμματισμό. Όταν η ίδια η περιφέρεια είχε προκαταβάλει τι θα κάνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έρχεται με αυτή την τεχνική σύσκεψη, υποτίθεται, που είναι κλειστή, να πει ρε παιδιά, για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα και να σκεφτώ τι θα κάνω και έχω τους προβληματισμούς μου. Όταν όμως ήμασταν δήμαρχοι, δεν είχαμε τους ίδιους προβληματισμούς. Θέλαμε να γίνει το έργο. Και όσο γίναμε περιφερειάρχες, μας φταίνει η άλλη και μας φταίνει η απλή αναλογική. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Γίνεσαι κάτι, ξεχνάς τι ήσουνα και κοιτάς άλλα πράγματα μια ζωή. Δηλαδή η απλή αναλογική τώρα φταίει. Έφταιγε μάλλον από την αρχή, που δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο έτσι όπως πρέπει για να κυλήσουν τα πράγματα, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την Καλαμάτα είναι αλλιώς. Δηλαδή, είμαστε γνωστοί σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Μεταξύ μας γνωριζόμαστε, ας μην κοροϊδευόμαστε και ας μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο. Το επιχείρημα λοιπόν των ειδικών είναι ότι 60 χρόνια δεν έχει υπάρξει πρόβλημα με τον Έδοντα, με τα νερά. Αναρωτιέμαι, αν ρίξει μια βροχούλα ή μια έντονη βροχή και πέσουν οι ποσότητες, οι μισές από αυτές που είπε στον Έβοντα, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Τι θα γίνει με... Και αν κατέβει και κάτι περισσότερο. Ναι, και αν κατέβει και κάτι περισσότερο. Έτσι. Γιατί μας είπαν ότι 60 χρόνια δεν έχουμε πρόβλημα με τον Έβοντα. Δηλαδή, με την ίδια λογική, στην πόλη της Καλαμάτας δεν έχει κάνει σεισμό 30 χρόνια, οπότε δεν πρέπει να προφυλασσόμαστε, επειδή δεν έχει κάνει σεισμό 30 δεν χρόνια. Δεν έχει σημασία που είναι πάνω από τις αφρικανικές πλάκες και που είναι αυτό. Εντάξει, δεν θα γίνει τίποτα. Οπότε δεν έχει πρόβλημα, εντάξει, επειδή δεν έχει κάνει 60 χρόνια κάτι. Έχουμε κλιματική αλλαγή, κάποια στιγμή θα κάνει κάτι μετά από 100 χρόνια. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε οι ειδικοί, επαναλαμβάνουμε, και αυτοί που στη σύσκεψη της περασμένης Τρίτης εξέθεσαν τους προβληματισμούς τους. Δεν μετράμε τους νεκρούς του 16 και τις καταστροφές. Πάει αυτό, ας πούμε. Ναι, άλλο αυτό. Ναι. Για κάποιους άλλο αυτό. Και συμφωνούν, έχει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί συμφωνούν με τα έργα που γίνονται δυτικά και ανατολικά της Καλαμάτας, ωστόσο στον κεντρικό άξονα, εδώ στοιχειοθετούνται οι όλοι οι προβληματισμοί, στο τι θα γίνει με το σκευασμένο τμήμα. Ειδικοί δεν είμαστε. Υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν προφανώς μία σειρά από διαπιστώσεις. Καλό είναι να κάτσουν να ψάξουν την καλύτερη δυνατή λύση. Γιατί αυτό είναι βόμβα κάτω από τα πόδια μας, κάτω από τα πόδια της ίδιας της πόλης, και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε όλους. Και όταν θα μεταράμε ζημιές, θύματα, τραυματίες, περιουσίες που θα καταστρέφονται, θα κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, όπως γίνεται διαχρονικά σε αυτόν τον τόπο, και δεν θα αλλάξει τίποτα ποτέ, από ό,τι φαίνεται. Νομίζω ότι πρέπει να τεθούν όλοι πρώτων ευθυνών τους, να σοβαρέψουμε λιγάκι. Καλή μικροπολιτική, μικροσκοπιμότητες, τσακωμή, δεν μου κάνει εκείνος, θα ήθελα τον άλλο γιατί εγώ είμαι μάγκας και είμαι ο καλύτερος και θέλω να έχω απέναντι αυτούς και θέλω να με αντικαταστήσουν οι άλλοι και ο Δίνα και πάει λέγοντας. Αλλά ας τα αφήσουμε για το κρεβάτι και τον καναπέ μας και ας κάνουμε λίγο δουλίτσα εδώ. Μιλάμε για την αυτοδιοίκηση και για άλλα πράγματα που ο κόσμος ψηφίζει για μια συγκεκριμένη δουλειά όταν ψηφίζει. Όταν έχει να κάνει με την αυτοδιοίκηση για μια σειρά από έργα, όταν έχει να κάνει με τους βουλευτές, άλλοι από εκεί, για μια σειρά από και για την πολιτική εξέλιξη των πραγμάτων. Επειδή με ρέθησες με το μικροπολιτική, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά απόψε. Κάτσε, έρχονται τις επόμενες μέρες περί μικροπολιτικής, περί προσκλήσεων, περί εκδηλώσεων. Πάμε εδώ, δεν πάμε εκεί, γιατί είναι παιδί μου. Και ποιοι είναι και προσκεκλημένοι και όλα τα υπόλοιπα, οι αγαπημένοι και εμείς. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να διαχωρίζουμε ανάλογα με τον τρόπο. Πέτρες, έτσι. Με τον οποίο γίνονται οι εκδηλώσεις. Πάμε να δούμε τώρα τις
άλλες σκηνές απείρου κάλους και έντονου προβληματισμού με την δημοκρατία να αποτελεί ζητούμενο και που εκτελήχθηκαν χθες το βράδυ, συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο της Μάνης. Ο λόγος ήταν σοβαρός. Ο κίνδυνος που υπάρχει για την υγεία λόγω και της υποστελέχωσης του κέντρου υγείας. Δραματική είναι η κατάσταση του κέντρου υγείας Αγίου Νικολάου στη Ιμάνη, το οποίο είναι υποστελεχωμένο και χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, με τους μόνιμους κατοίκους και τους πολλούς επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής να κινδυνεύουν άμεσα. Τα περιστατικά άλλωστε πολλά και η ανάγκη άμεσης λύσης επιτακτική. Το θέμα έφεραν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 11 σύμβουλοι της μειοψηφίας και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν δυναμικές διεκδικήσεις αρχής γενομένης από μια συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό. Την αδιαφορία του κρατικού μηχανισμού, εδώ θα φροντίσουμε ανθρώπινες ζωές. Αυτό το καλοκαίρι, όπως πάει το πράγμα, να επιστρέψουν άμεσα οι δύο γιατροί, άμεσα τώρα. Να καλυφθούν οι δύο θέσεις των οδηγών. Έχουμε ένα οδηγό. Και αυτός λύγει η σύμβαση, μάλλον 31 Αυγούστου. Έχουν προκυπηθεί θέσεις και από αυτή την κυβέρνηση. Δεν πάνε οι γιατροί να κάνουν αιτήσεις για να πάνε. Οι γιατροί με τα 7 και τα 8 κατοστάρια, όταν δεν μπορούμε να τους παρέχουμε στέγη και τροφή. Είναι τροφή. Ο κτίριο, να μην έχουμε ένα κτίριο να το διαθέσουμε στους γιατρούς να στεγαστούν. Και πάμε και τα χαρίζουμε τα κτίρια. Είμαι το ασθενοφόρο. Ξέχασε να μας πει ότι ο κύριος Χρυσομάνης του τάξε το ασθενοφόρο και θα φώτανε μαζί με το ασθενοφόρο και θα προμένουν και δύο οδηγούς. Με ψηφίσματα να πηγαίνουμε στον Υπουργό, έχουμε στείλει πάρα πολύ. Να ενεργοποιηθούν οι βουλευτές του νομού μας και κυρίως οι κυβερνητικοί, οι οποίοι πρέπει να πάρουν θέση για να προσπαθήσουν. Δυναμικές κινητοποίησεις. Κάθε μέρα στα κάγκελα θα τους κάνουν, στα μανταλάκια. Πού είναι οι βουλευτές Μεσσηνίας? Δεν έχουν ευθύνη, δεν ξέρουν οι κύριοι. Κλείνουμε την Κοσκάρβα, πάμε στην περιφέρεια, πάμε οπουδήποτε, πάμε στην Πάτρα, 100, 200, 300, 500 πανιάδες και δίνουμε τη λύση που πρέπει να δώσουμε. Τα προβλήματα άλλωστε είναι τόσο σοβαρά με το έλλειμμα του κράτους να προσπαθεί να καλύψει για μία ακόμη φορά εθελοντική οργάνωση υγεία. Έχουμε 1.200 μόνο στο κεφάλι μας και είμαστε 10 εθελοντές και καλύπτουμε βασικές ανάγκες του κράτους. Ο σύλλογος μας έχει φτιαχτεί, έχει δημιουργηθεί γιατί δεν υπάρχει κράτος. Δεν μπορεί να πάμε σε ένα καρδιολογικό και ο άνθρωπος που είναι κάτω να βασίζεται σε εθελοντές. Εμείς ξέρουμε να κάνουμε πρώτες βοήθειες τόσο, όχι τόσο. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, αφού διάβασε τις επιστολές που έχει στείλει κατά καιρούς στη Δημοτική Αρχή για το συγκεκριμένο θέμα, παραλύλησε το ζήτημα με τις επερχόμενες εκλογές και τις πολιτικές εξελίξεις. Έρχονται εκλογές μετά από λίγο. Και έχουμε πεδίο ελεύθερο πια να κάνουμε προβολή και να προκαλέσουμε και πολιτικούς φορείς να μας δώσουν χρήσμα. Αυτό όμως δεν εξυπηρετεί την πραγματικότητα. Και αυτό φάνηκε ακόμη και με πολιτικές τοποθετήσεις εδώ. Κανένας δεν ήθελε να πολιτικοποιηθεί κανένα θέμα εδώ. Ούτε αυτή η Δημοτική Αρχή. Βέβαια, αυτή η Δημοτική Αρχή δεν ήθελε και να καταγραφεί η κατάσταση έτσι όπως ακριβώς έχει διαμορφωθεί, όπως και ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας, ο οποίος απείλησε με αποχώρηση από τη συνεδρίαση στην περίπτωση που το συνεργείο της τηλεόρασης Best κατέγραφε όσα θα ενημέρωνε το σώμα. Ζήτησα κάτι. Θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Δεν κάνουμε διάλογο. Λοιπόν, το πρώτο που δεν έχει καταλάβει ο κύριος Γιάννη Μάρας είναι ότι είναι δήμαρχος Δυτικής Μάνης. Εάν το καταλάβει αυτό, θα είχε προβεί και στη λύση των προβλημάτων αυτών. Και σαν δήμαρχος και θα είχαν προχωρήσει σε δραστικές λύσεις. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό. Περί δημοκρατίας και περί διαλόγου. Αυτό έχει να κάνει με το διάλογο. Γιατί όφιλε ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης να έχει αναδείξει όλο αυτό το ζήτημα και δημόσια και οτιδήποτε άλλο. Και όχι να το φέρουν οι παρατάξεις των μειοψηφιών, το φέρανε στο 11 άτομα. Ο ίδιος έπρεπε να το φέρει και να διεκδικεί λύση. Τη συζητάμε, μάλιστα, δηλαδή. Ήθελαν και να πάει με την διαδικασία του κατεπήγοντος, αλλά... Τώρα, το να μην έχει διάλογο ο κύριος Γιάννη Μάρας, σε ποιο απολυταρχικό καθεστώς το έχει σκεφτεί ότι βρίσκεται? Εκτός αν πιστεύει ότι είναι σε κανένα προτεκτοράτο, ακόμα και έχει μείνει σε άλλες εποχές. Οι μανιάδες φημίζονται και για το διάλογο και για όλα τα υπόλοιπα. Και πού μέσα σε μία συνεδρίαση. Δημοτικού συμβουλίου, δημόσια. Δηλαδή, που όφιλε να είναι δημόσια. Δεν πήγαμε να του χτυπήσουμε την πόρτα σπίτι του και να του πούμε να σου πω, Δήμαρχε, τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω αν πιστεύει ότι είναι μποστάνι το Δημαρχείο ή οτιδήποτε άλλο. Το Δημαρχείο είναι ένας δημόσιος χώρος. Και οι συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων είναι ανοιχτές, δημόσιες. Δεν έχει κανένα δικαίωμα
να φημώνει την ενημέρωση. Το κλείνουμε αυτό. Τώρα, και μας ειρωνεύτηκε κιόλας. Για τον κύριο Γιούλο, εντάξει, ο κύριος Γιούλος για τους δικούς του προσωπικούς λόγους μπορεί να μην ήθελε να. Εντάξει, δεν απειλείς, θα σηκωθώ να φύγω να την άξω στον αέρα μια συνεδρίαση που σε κάλεσαν να τους πεις πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, γιατί ούτε το ηχητικό δεν ήθελε, γι' αυτό, ναι, και εντάξει. Κάναμε. Τώρα αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πώς γίνεται η μεταφορά του ρεπορτάζ, ο διαχωρισμός πλέον. Έγραφα γρήγορα, στην δεν τηλεόραση ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτό, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά για τη δημοκρατία νομίζω ότι αυτό δεν ήταν και το καλύτερο, όπως και μια άλλη ατάκα την οποία δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ λόγω χρόνου, που ουσιαστικά μας ειρωνευόταν ο κύριος Γιάννη Μάρας για το πότε θα πρέπει να πηγαίνουμε. Να μας ευχαριστούμε, πώς το απευχαριστούμε, λέει τα μέσα που ήρθαν σήμερα, αλλά δεν τους έχω δει άλλες φορές. Να μας ενημερώνει πότε θέλουμε και ποιο θέμα θεωρεί σοβαρό να πηγαίνουμε στις συνεδριάσεις, να έχουμε την ειδική του πρόσκληση από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτό. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και το θέμα έχει να κάνει με την υγεία των πολιτών και των κατοίκων. Και νομίζω ότι εδώ καλά θα κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο όλο σύσσωμο. Μαζί και ο κύριος Γιάννη Μάρας να μπει μπροστά και να ζητήσουν λύσεις. Δραστικές λύσεις. Και ξέρεις γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι που ευτυχώς έχουν μείνει αρκετοί στη Μάνη αυτά τα χρόνια. Πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό, το λέγαμε χθες, ειδικά αυτή την περίοδο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επενδύσει. Κρατά τα σκύπτα του τουρισμού πολλά χρόνια. Πριν μπει όλο ο νομός στο χάρτη, χάρη στην Κώστα Ναβαρίνο, για να μιλάμε ανοιχτά όπως έχουν τα πράγματα. Μόνο τη Μάνη είχαμε πριν από κάποια χρόνια. Έχει πάντα έτσι καλές επισκεψιμότητες, έχει πάντα κόσμο. Πέθανε μια γυναίκα πριν από κάποιο διάστημα, δεν θυμάμαι, 48-49 χρονών. Έχουμε μία απόσταση από το κέντρο υγείας που είναι στον Άγιο Νικόλαο μέχρι να φτάσει κανείς στην Καλαμάτα να τον δει γιατρός 70 χιλιόμετρα με αυτόν τον δρόμο. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, υπάρχουν άνθρωποι εκεί. Θέλεις να ποντάρεις τον τουρισμό, λέγοντας ότι είναι η βαριά μου βιομηχανία ως χώρα. Κάνεις επενδύσεις. Έχουμε μια κρίση καινούργια στην πλάτη μας. Υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση και δεν υπάρχουν γιατροί. Μας λέει ο κύριος Γιούλος. Γιούλος, νομίζω λέγεται, γιατί δεν πρόλαβα για να τον συστηθούμε με τούτα και με εκείνα. Ότι με τις νοσηλεύτριες που υπάρχει επίσης ζήτημα, γιατί έχουν δύο παραιτηθεί. Δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει, θα κλείσει το κέντρο υγείας. Και εδώ είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό το τι ακριβώς γίνεται με την πολιτική ηγεσία. Να αφήσουμε αυτό το ζήτημα, γιατί νομίζω ότι ο Δήμος πρέπει να παρέμβει δραστικά. Γιατί δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Είναι διαφορετικό. Το ασθενοφόρο αυτό δεν είναι σημερινό. Δεν έγινε σήμερα. Και ακούσαμε και τον κύριο Ξηδέα και θέλω να το πω και αυτό, να. Γιατί έχουμε κάνει ένα ρεπορτάζ που έχει προηγηθεί με τη ΓΕΑ. Ο κύριος Ξηδέας είναι επικεφαλής της ΓΕΑ. Έχουμε 10 εθελοντές εκεί, οι οποίοι δίνουν τη ζωή τους για ό,τι μπορούν. Από φωτιές, τροχέα, ό,τι. Έχουμε ένα παράνομο ασθενοφόρο. Τους παίρνει το ΕΚΑΒ για να καταλάβει ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε. Τους παίρνει το ΕΚΑΒ και τους λέει: φέρτε μέχρι εκεί με το παράνομο ασθενοφόρο, τρέξτε εκεί και φτάστε τον μέχρι, ξέρω εγώ, σε αυτό το σημείο μέχρι τον κάμπο να γλιτώσουμε απόσταση. Πάνε τους ανθρώπους με τα γιοταχή, με τα αγροτικά, δηλαδή πού ζούμε. 2022 και πού στη Μάνη. Να. Στη Μάνη η οποία είναι η βασίλισσα του τουρισμού της Μεσσηνίας. Αφήνουμε το κομμάτι αυτό, γιατί το πιο σημαντικό έχει να βρεθεί λύση. Και να βρεθεί λύση, νομίζω ότι ο κύριος Καρβέλης, ο διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας, θα πρέπει να δει αυτό το ρεπορτάζ και να δώσει αύριο το πρωί λύση. Και ας αφήσει όλα αυτά τα δεν έχουμε κίνητρα, θα βρούμε κίνητρα και οτιδήποτε άλλο. Είπε και η κυρία, αυτό, δεν και θυμάμαι αυτό, και τα ονόματά του, δίπλα από τον κύριο Τζούρι. Εδώ είναι θέμα πολιτικό, είναι θέμα βουλευτών. Είπε και αυτό που αναφέρεις, είπε επίσης ότι θα μπορούσαν και το έχουν κάνει σε άλλες περιοχές. Να δοθούν ακόμη και από την. Εκεί είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Κίνητρα, θέλεις γιατρό. Παίρνει, ξέρω εγώ πόσα, 7, 8 εκατοστάρικα, 1 χιλιάρικο, δεν ξέρω ποιοι είναι οι μισθοί τους. Πάντως δεν είναι και τίποτε αξιόλογοι μισθοί για να μπορέσει να φύγεις, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Σάμα, από την Κρήτη και να πεις: θα πάω να γίνω γιατρός στον Άγιο Νικόλαο. Θα πρέπει να πληρώσω και 5 εκατοστάρικα σπίτι, αν βρω και τη ζωή κτλ. Που είναι δύσκολη πια. Και δεν υπάρχουν τα κίνητρα. Μπορεί να κάνει κάτι και η αυτοδιοίκηση εκεί. Δεν μπορεί να κάνει. Έχουμε ένα πολιτικό σύστημα συγκεκριμένο. Δεν μπορεί να πηγαίνουν στα πανηγύρια, στους γάμους, στα μνημόσυνα, στις κηδείες και καλώς κάνουν και να πετάνε χαρταετό και να. Το είπαν οι πολίτες. Το είπαν οι πολίτες και είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν είναι ότι το λέμε εμείς. Πρέπει να το καταλάβουν. Οι ίδιοι οι βουλευτές πηγαίναν εκεί και τους λέγανε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τα ουσιαστικά προβλήματα του τόπου θέλουν λύση. Δεν θέλουν να πηγαίνουν μόνο για τις φωτογραφίες και τα Facebook. Κοίταξε και τα δεις. Instagram και όλα τα υπόλοιπα. Αυτοί επίσης οι άνθρωποι, όταν εκλέγονται και μπαίνει στη διαδικασία και εσύ και εγώ και ο καθένας μας, όσοι ψηφίζουν τέλος πάντων, αν έχουν μείνει και πολλοί που ψηφίζουν, να πάνε να τους ψηφίσουν, παίρνουν και κάποια χρήματα για αυτό το λόγο.
για να μπορούν να κάνουν μια με αξιοπρέπεια όσο γίνεται τη δουλειά αυτή που είναι λειτουργήμα και να διεκδικούν και να καταφέρνουν αποτελέσματα σε ό,τι έχει να κάνει με την εξεύρεση λύσεων. Πούντες! Μάνι 2022 να πεθαίνουν άνθρωποι επειδή δεν υπάρχει ασθενοφόρο, επειδή δεν υπάρχουν γιατροί, να τσακώνονται μεταξύ τους, να βγάζουν τα μάτια τους γιατί δεν έχουν να κάνουν τις εφημερίες. Έρχονται τα πανηγύρια της Μάνης και θα πάνε προς τα πανηγύρια τώρα οι βουλευτές μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιώργια. Τώρα θα μείνουμε στη Μάνη, αλλά να δούμε και τα καλά. Γιατί εκεί καταγράφεται αυξημένη η κίνηση, όπως είπαμε, την επισκεψιμότητα να είναι στα ύψη. Ωστόσο, το ζήτημα έχει να κάνει με την κατανάλωση. Τώρα που ικανοποιητική είναι η τουριστική κίνηση στη Μάνη, στην οποία η εικόνα θυμίζει αρκετά την εποχή πρώτου κορονοϊού. Τα πράγματα είναι πολύ ικανοποιητικά, υπάρχει αυξημένη κίνηση, δεν το περιμέναμε. Υπάρχει μια μικρή άνοδος και από Έλληνες και από ξένους. Πιστεύω ότι όσο περνάνε οι μέρες θα εξελιχθεί ακόμα καλύτερα. Σίγουρα η περιοχή τα τελευταία χρόνια έχει πάρα πολύ μεγάλη άνοδο και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει να γίνεται και για τα επόμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι η κίνηση έχει αρχίσει και αυξάνεται το τελευταίο διάστημα, ειδικά τώρα μετά τις 15 Ιουλίου. Όπως βλέπουμε και από τα ξενοδοχεία έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα και φαίνεται άλλωστε μέρα με τη μέρα και σε εμάς εδώ πέρα. Το τελευταίο διάστημα, επειδή είχε αρχίσει και θεωρητικά μετά τις 15 Ιουλίου, ο τουρισμός μας είναι καθαρά ελληνικός. Οπότε θα πω με μεγάλη ευκολία ότι πάμε πάρα πολύ καλά από Έλληνες αυτό το διάστημα και θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε σίγουρα μέχρι τις 25 Αυγούστου, μπορεί και λίγο περισσότερο. Είναι τόσο όμορφα τα μέρη μας που δεν νομίζω ότι μπορεί κάτι να προκαλέσει μείωση. Είμαστε πάρα πολύ καλά, υπάρχει κόσμος, υπάρχει ζήτηση, τα δωμάτια μας είναι γεμάτα. Μέχρι στιγμής είμαστε, πιστεύω ότι επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα μετά τον κορονοϊό επιτέλους. Σιγά σιγά προς τον Αύγουστο οι Έλληνες παίρνουν τις άδειές τους και οι ξένοι φεύγουν σιγά σιγά και δεν αντέχουν τη ζέστη του Αυγούστου μας και έρχονται οι Έλληνες. Είμαστε πάνω στην αλλαγή. Η αλήθεια είναι πως πιέστηκαν αρκετά. Όλοι οι Έλληνες έχουν πιεστεί αρκετά, όλος ο κόσμος έχει πιεστεί αρκετά. Όλοι πηγαίνουν και τις διακοπές που χρειάζονται, πιστεύω ότι γεμίζουμε σιγά σιγά τις μπαταρίες μας και εμείς και αυτοί. Πήγαμε μετά από 2 χρόνια, γιατί έχει οικονομικό πρόβλημα όλος ο κόσμος. Το καταλαβαίνουμε, δεν είμαστε να πούμε ελάτε και να ανοίξουμε τα σεφτάρια. Εντάξει, καλά είναι. Δεν μπορούμε να πούμε. Εδώ στο χωριό μας, από ό,τι ακούω, από άλλα μέρη είμαστε καλύτερα. Η σεζόν φέτος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Από ό,τι φαίνεται βαδίζουμε στα δεδομένα του 19 και προχωράμε. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Το μόνο πρόβλημα είναι οι ανατιμήσεις που έχουμε σε όλα τα πράγματα στα προϊόντα μας και πόσο στην ελληνική αγορά κιόλας. Μπορεί η κίνηση να θυμίζει πολύ τα επίπεδα πρώτου 2019, ωστόσο δεν συμβαίνει το ίδιο με τις καταναλώσεις λόγω των ανατιμήσεων παντού. Και νομίζω ότι αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει για πολύ καιρό ακόμα. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και να προσαρμοστούμε και εμείς μέσα σε αυτό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε και εμείς να επιλύσουμε. Βλέπω ότι υπάρχουν προσπάθειες από όλους γύρω μας. Δύσκολα με τα ρεύματα, δύσκολα με τα έξοδα. Έχουν ανεβεί όλοι. Αναπροσαρμόσαμε αναγκαστικά τις τιμές μας. Δεν μπορούσαμε να παραμείνουμε στις ίδιες τιμές. Προσπαθώντας όμως να μην το κάνουμε εις βάρος τόσο πολύ του καταναλωτή. Επειδή όπως ξέρουμε έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές γενικότερα και στις πρώτες ύλες και γενικότερα παντού, υπάρχουν και πελάτες οι οποίοι λίγο δυσανασχετούν με τις τιμές. Οι ξένοι που έρχονται ίσως να σφίγγονται λίγο περισσότερο από τους Έλληνες. Οι Έλληνες είναι μέσα στο μενταλιτέ τους, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι από τις διακοπές τους. Αυτό είναι αλήθεια. Μειώνεται η κατανάλωση. Και όσο για εμάς, να μην μιλήσουμε για κέρδη, η αγορά στα προϊόντα όλα, η ενέργεια, μας ροκανίζει το κέρδος μας. Γιατί δεν μπορείς πόσο να βάλεις τον άλλον. Από την περσινή τιμή έχεις βάλει 10% απάνω, 15%, 20%. Καταναλώνει, αλλά με μέτρο. Κυρίως οι οικογένειες καταναλώνουν με μέτρο. Δεν είναι έτσι όπως ο Έλληνας που ξέραμε πριν 5 χρόνια, πριν τον κορονοϊό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα πλέον. Αυτά λοιπόν από τη Μάνη, θα πάμε στην Τρίπολη. Εκεί που αλλάζουν πολλά και αλλάζουν προς το καλύτερο. Γενικά η πόλη, έχουμε μία σειρά από διάφορες προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί. Σε διαβούλευση έχει μπει και ο ποδηλατόδρομος Οδού Καλαβρίτων. Έχουμε στην άκρη της σύνδεσής μας τον Δήμαρχο Τρίπολης, τον κύριο Κωνσταντζιούμη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κύριε Κανελόπουλε. Είμαι εκτός της γραφείου και πόλης σε κάποιο χωριό και η σύνδεση δεν είναι τόσο καλή. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Σας ακούμε και σας παρακολουθούμε. Έχει ανοίξει μια διαλογική συζήτηση στο πλαίσιο και των όλων προσπαθειών που γίνονται για αναπλάσεις σε διάφορα σημεία. Ένα από αυτά έχει να κάνει και με την οδό Καλαβρίτων και μπαίνει στην όλη συνθήκη και ο ποδηλατόδρομος. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα? Κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έργο ανάπλασης προϋπολογισμού 10.500.000 ευρώ, το οποίο ήδη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Ένα υποέργο του έργου αυτού είναι και η ανάπλαση της οδού Καλαβρίτων και η δημιουργία ποδηλατοδρόμου. Δεν είναι μόνο η δημιουργία ποδηλατοδρόμου και είναι και η δημιουργία νέου δρόμου ουσιαστικά με διαπλάτηση, με πεζοδρόμια, μεγάλα φυτέψεις ποδηλατόδρομο στο δρόμο για το Πανεπιστήμιο. Ένα αίτημα από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Πανεπιστημίου το 2002 που δεν είχε υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Και ένα άλλο δίκτυο ποδηλατοδρόμων και που ενώνει τα περιαστικά άλση της Τρίπολης αλλά και έξω από την Τρίπολη. Μιλάμε δηλαδή για ένα σύνολο 4 μεγάλων υποέργων και ένα 5ο υποέργο το οποίο ήδη έχει δημοπρατηθεί που είναι η ανακαίνιση και επανάκτηση του παλιού Δημαρχείου της Τρίπολης. Εμείς λοιπόν το παλιό Δημαρχείο έχει δημοπρατηθεί ήδη και τον επόμενο μήνα ή το Σεπτέμβριο θα υπογράψουμε σύμβαση να μπει ο εργολάβος. Τα υπόλοιπα είμαστε στη φάση ορίμανσης των μελετών. Και μεταξύ αυτών είναι και το θέμα του ποδηλατόδρομου και της ανάπλασης της οδού Καλαβρίτων, ενός δρόμου κεντρικού, όπως τα γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Κανελόπουλε, στην πόλη, όπου η δημιουργία ποδηλατοδρόμου είναι ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει και συζητιόταν στην Τρίπολη εδώ και 25 τουλάχιστον χρόνια. Να γίνει αυτός ο ποδηλατόδρομος. Εμείς λοιπόν προχωράμε, ξεκινήσαμε μια διαβούλευση, έχουν ήδη ανατεθεί σε μελετητές η μελέτη, έχουν επεξεργαστεί πάνω από 10 προτάσεις και κατέληξαν σε 3. Και αυτές τις 3 θα τις διαμορφώσουμε μαζί με τους πολίτες. Γι' αυτό ξεκίνησε χθες η πρώτη διαβούλευση. Θα ακολουθήσει και άλλη. Θα ληφθούν οι παρατηρήσεις των πολιτών από τους μελετητές υπόψη. Και βέβαια οι οδηγίες που δίνει η Δημοτική Αρχή. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Κανελόπουλο, είναι για το έργο αυτό, το υποέργο αυτό του συνολικού έργου που σας ανέφερα προηγούμενα, είναι ότι βασίζεται σε κάποιους άξονες. Πρώτον, αυξάνει πάρα πολύ το χώρο που δίνουμε στους πεζούς και στους ποδηλάτες, όπως γίνεται σε όλες τις σύγχρονες πόλεις. Μειώνεται ο χώρος που χρησιμοποιείται για τα αυτοκίνητα. Διατηρούνται οι θέσεις πάρκινγκ για τους κατοίκους της περιοχής, γιατί υπήρχε ένα θέμα με αυτό. Αυξάνει το πράσινο στην οδό Καλαβρίτων, και αυτό θέλω να τονιστεί, γιατί ακούγονται ότι θα μειωθεί το πράσινο, θα κοπούν δέντρα. Δεν θα κοπούν δέντρα. Αυξάνει το πράσινο, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Και βέβαια, άρα η δεντροστοιχεία στο κέντρο θα παραμείνει και θα ενισχυθεί, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Θα ενισχυθεί σίγουρα στο πλάι. Η δεντροστοιχεία στο κέντρο είναι ένα θέμα της διαβούλευσης και της συζήτησης, να δούμε πώς μπορεί να διατηρηθεί ή να εμπλουτιστεί. Το σίγουρο είναι ότι το πράσινο συνολικά στην οδό Καλαβρίτων θα αυξηθεί πάρα πολύ. Και βέβαια θα αποκτήσουν ποδηλατόδρομο σύγχρονο και ασφαλή τα παιδιά μας για να πηγαίνουν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο και από εκεί να συνεχίσουν στο Πανεπιστήμιο και επιστροφή από το δρόμο του Πανεπιστημίου που ανέφερα προηγούμενα. Θα υπάρξει ομαλή πρόσβαση των ΑΜΕΑ και των ανθρώπων που περπατούν ή των μητέρων που σήμερα δεν μπορούν να πάνε με ένα καρότσι από τα πεζοδρόμια τα οποία είναι διαλυμένα. Αν τα έχετε περάσει, θα τα έχετε δει στην οδό Καλαβρίτων. Θα αλλάξει γενικώς η εικόνα μιας κεντρικής οδού που είναι είσοδος της πόλης από την περιοχή της Γορτινίας και θα βελτιωθεί βέβαια η ποιότητα ζωής και των κατοίκων που μένουν εκεί αλλά και του συνόλου των πολιτών που χρησιμοποιούν κάθε μέρα την οδό αυτή. Προφανώς και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Αναφέρω κάτι επειδή έχουμε κάνει πολλές φορές λόγο, είναι και η προσέγγιση με το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, έτσι, σύμφωνη. Είναι, με συγχωρείτε, δεν το ανέφερα αυτό. Είναι σαφές ότι αυτή η ανάπλαση του όλο αυτό το έργο που ανέφερα συμβαδίζει απόλυτα με το ΣΒΑΚ, με το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το οποίο το έχουμε ολοκληρώσει από πέρυσι και δείχνει πώς θα εξελιχθεί η πόλη και ο Δήμος συνολικά τα επόμενα 10-15 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Συμβαδίζει απόλυτα με το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε και τις απαραίτητες εγκρίσεις που χρειάζεται για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου. Σημαντικό είναι ότι υπάρχει αυτή η διαβούλευση και ακούτε όλες τις προτάσεις και των πολιτών. Και αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, ότι πέρα από το δίκτυο πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και όλο αυτό το περιαστικό τοπίο που αρχίζει να αποκτά και να ενδυναμώνει με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο Δήμος Τρίπολης, έχουμε και έναν ποδηλατόδρομο που καταλήγει μέχρι τη λίμνη Τάκανδα, λέω σωστά? Αυτό είναι το ένα από τα υποέργα. Δεν τα ανέφερα όλα λεπτομερώς, γιατί δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Είναι ένας ποδηλατόδρομος έξω από την πόλη,
μήκους περίπου 14 χιλιόμετρων, όπου περνάει από το αρχαίο Παλάντιο, από τον κάμπο του Παλαντίου, από τον, φτάνει στη Λίμνη Τάκα, όπου έχει γίνει μια παρέμβαση από την περιφέρεια και είναι ένα σημείο που θέλουμε να αναπτυχθεί, και γυρίζει από την αρχαιολογικούς χώρους της Αιγαίας, γυρίζει πάλι στην Τρίπολη, ένας ποδηλατόδρομος μήκους 14 χιλιόμετρων, που θα μπορεί ο καθένας, τα παιδιά με τους γονείς τους, οι νεαροί, οι έφηβοι, οι έφηβες κλπ, να κάνουν τη βόλτα τους έξω από την πόλη. Πραγματικά θα είναι μοναδικό όλο αυτό που επιχειρείτε και πάνω απ' όλα για την αναδιαμόρφωση του αστικού τοπίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζιούμι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Κανελόπουλε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε εμείς τώρα τα υπόλοιπα και να δούμε την εικόνα που αποτυπώνεται στο οδικό δίκτυο. Στόχος είναι η βελτίωση οδικής ασφάλειας στον αστικό χώρο και της Καλαμάτας. Και προς αυτή την κατεύθυνση σήμερα επέβαλε πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Διοικητική Χρηματοδότηση ο Δήμος. 234 τα σημεία που προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις και να υπάρξουν διαμορφώσεις. Να βελτιώσει τις συνθήκες οδικής ασφάλειας, επιχειρεί ο Δήμος Καλαμάτας μέσα στον αστικό χώρο της πόλης. Στόχος είναι να υπάρξουν παρεμβάσεις σε 234 επικίνδυνα σημεία. Έτσι εγκρίθηκε η μελέτη και πλέον υποβλήθηκε η πρόταση για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μια πολύ σπουδαία πρόταση. Παρακολουθήσαμε την πρόσκληση που άνοιξε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ετοιμαστήκαμε πολύ γρήγορα με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή λάβαμε απόφαση για υποβολή της πρότασης. Πρόκειται μια πρόσκληση για την οδική ασφαλεία του Δήμου Καλαμάτας. Εμείς έχουμε ετοιμάσει 234 επικίνδυνα σημεία που θα αντικαταστήσουμε τον τάπητα με αντιολισθητικό, περίπου μήκους 7 χιλιόμετρων σε αυτές τις παρεμβάσεις. Σε σημεία δηλαδή που έχουμε από την αστυνομική διεύθυνση πρόταση ότι έχουν δημιουργηθεί ατυχήματα και υπάρχει επικίνδυνοτητα. Οι παρεμβάσεις θα έχουν επιφανειακή αναφορά και στόχος είναι η βελτίωση 205 επιλεγμένων υφιστάμενων διαβάσεων πεζών αλλά και η αντικατάσταση περίπου 7 χιλιόμετρων οδοστρώματος με αντιολισθητή άσφαλτο σε κρίσιμα σημεία. Επίσης θα αλλάξουμε 205 διαβάσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, θα τις κάνουμε με κυβόλυθους ώστε να σταματήσουν, να ξεβάφουν και να φαίνονται χαρακτηριστικά, και περίπου 50 φωτιστικά, μεγάλα φωτοβολταϊκά, θα τοποθετούν σε σημεία σκοτεινά που η διάβαση χρειάζεται περισσότερο φως. Μια σπουδαία πρόταση προϋπολογισμού 3,5 εκατομμύρια που ελπίζουμε να αξιολογηθεί θετικά και να λάβει απόφαση ένταξη και να υλοποιηθεί πολύ σύντομα. Έχουμε μελετική ωριμότητα. Αν λάβουμε απόφαση ένταξη, άμεσα ξεκινά η διαγωνιστική διαδικασία. Σε λίγα λεπτά θα σας έχουμε μία έκπληξη. Θα συνδεθούμε με τον Νίκο Καλογερόπουλο και το τρανοδεχνείο. Πάμε να πάρουμε μία γεύση από καύσωνα όμως, γιατί τα πράγματα δεν γίνονται και πολύ καλά. Η θερμοκρασία έχει αρχίσει να χτυπά κόκκινο και στην περιοχή μας. Υπάρχουν μάλιστα περιοχές ολόκληρη την Ευρώπη που έχει δείξει ο υδραίος μέχρι και 42 βαθμούς. Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι ήρθε και η σειρά της Ελλάδας. Από σήμερα οι άνεμοι εξασθένησαν και η δροσιά έφυγε μαζί και τουλάχιστον για τις επόμενες 10 ημέρες θα βιώσουμε το μαρτύριο του καύσωνα. Σε πολλές περιοχές η θερμοκρασία δεν αποκλείεται να σκαρφαλώσει μέχρι και στους 43 βαθμούς. Συστάσεις από τους ειδικούς για να δείξουν οι πολίτες ιδιαίτερη προσοχή. Ο καύσωνας και η υπερβολική έκθεση στις υψηλές θερμοκρασίες μόνο καλό δεν κάνουν στον οργανισμό μας. Πρέπει να προφυλαχθούμε και να προσέχουμε την υγεία μας. Ιδιαίτερο πρόβλημα τις ημέρες αυτές αντιμετωπίζουν τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα που ανήκουν σε άλλες ευπαθείς ομάδες. Λόγω του επερχόμενου καύσωνα που θα επηρεάσει και την περιοχή μας, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σε σκιερά, σε δροσερά μέρη και να αποφεύγουμε το συνοστισμό. Οπωσδήποτε πρέπει να προσέχουμε τη δίαιτα. Η δίαιτά μας πρέπει να είναι μικρά γεύματα, όχι μεγάλες ποσότητες, με κυρίως έμφαση στα λαχανικά, στα φρούτα, σε φυσικούς χυμούς, στη λήψη πολλών υγρών, όχι λιπαρές ουσίες. Πρέπει να κάνουμε χλιαρά ντους. Πρέπει να φοράμε οπωσδήποτε καπέλο, να μην κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις στον ήλιο. Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το πρώτο πράγμα που παθαίνει ο οργανισμός μας είναι να χάνει υγρά. Και αν δεν προσέξουμε και μια σειρά από άλλες καταστάσεις, ίσως τα πράγματα γίνουν επώδυνα. Να φοράμε γυαλιά, η ενδυμασία μας πρέπει να είναι ανοιχτόχρωμη, από φυσικό υλικό, να υπάρχει δυνατότητα εξαερισμού του υδρότα και του αερισμού. Οπωσδήποτε πρέπει να, και το κλιματιστικό, να χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό εφόσον έχει γίνει η κατάλληλη συντήρηση από τους ειδικούς, και κυρίως
όσοι συνάνθρωποι μας πάσουν από χρόνιες παθήσεις, κυρίως από αναπνευστικά προβλήματα, από καρδιαγγειακά προβλήματα, από μεταβολικά νοσήματα σαχαρώδη διαβήτη, από ψυχιατρικές παθήσεις, οπωσδήποτε αυτές τις ημέρες, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του επερχόμενου καύσωνα, να έρθουν άμεσα. Άμεσα σε επικοινωνία με τον θεράποντο ιατρό τους για να πάρουν συμβουλές και για τυχόν τροποποίηση της φαρμακευτικής τους αγωγής. Και από τον καύσωνα του καιρού στον καύσωνα του πολιτισμού. Γιατί τέτοιες ζεστές, ιδιαίτερες, ξεχωριστές βραδιές μας υπόσχεται το Τρενδεχνείο και φέτος. Και μαζί μας στην άκρη της σύνδεσης ο γνωστός σε όλους, ηθοποιός, σκηνοθέτης, ο Νίκος Καλογερόπουλος. Καλησπέρα. Για χαρά και καλησπέρα, χαιρετώ σας πέρα ως πέρα, χαιρετώ σας πάνω κάτω, άιντε για μας κι ασπροπάτω, χαιρετώ σας μέσα έξω κι ο τραγούδι να σας παίξω. Άιντε μάγκες σηκωθείτε, έρωστε και γρηγορείτε, έρωστε και γρηγορείτε. Άιντε πριν μας πάρει δύση, πριν ο κόκορας λαλήσει, ψυχλά τα λογανικούλα κι από τα μικρά ξεκόλα. Διάλεξε τα πιο ωραία, τα ακριβά και τα σπουδαία. Έτσι αλλιώς καπτάν Νικόλα, δεν τα προλαβαίνεις όλα, δεν τα προλαβαίνεις όλα. Αδέρφια, μισό λεπτό. Αδέρφια, πριν μιλήσετε θα πω εγώ κάτι. Yeah. Ότι τα προλαβαίνετε όλα. Και ευτυχώς που έχουμε τον έφηβο ακόμα Νίκο Καλογερόπουλο να τιμά τη Μεσσηνία και να εκτιμά όσο πρέπει τον πολιτισμό αυτής της περιοχής και να τον αναδεικνύει μέσα από όλες αυτές τις ξεχωριστές δράσεις τις οποίες κατά καιρούς κάνει και όχι μόνο μέσα από το Τρενοτεχνείο. Το Τρενοτεχνείο είναι ένας χώρος πολιτισμού τον οποίο νομίζω ότι όλοι πρέπει να τον τιμήσουμε από την πλευρά μας. Πάμε τώρα στο κύριο Σμενού. Ευχαριστώ, καλέ μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και... Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Θεός της Ελλάδας να βάλει το χέρι του, γιατί πικρά και τα τραγούδια, πώς να σου βγει και τι να πεις και βλέπεις και καίγεται όλη η πατρίδα. Όχι πατρίδα μόνο, η γη μας, ο πλανήτης μας. Ο Θεός να τους φωτίσει και εμάς να μας δώσει δύναμη να σταθούμε όρθιοι. Γιατί μας ετοιμάζετε τώρα να μας πείτε, γιατί όλο το πρόγραμμα το οποίο... Έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε και από τον διαδικτυακό μας τόπο, το bestpavlatv.gr, και καλό είναι ο κόσμος να μπει μέσα να δει το τι μας έχει προγραμματίσει για τις επόμενες μέρες στο Τρενοτεχνείο. Έχουμε σπουδαίους καλλιτέχνες. Ένα ακόμη καλοκαίρι που κάνετε Κοίτα, την τριφυλία σημείο αναφοράς. Έχουμε τους Χαΐνιδες τη Δευτέρα. Στις 13 έχουμε την Ποφίλιου. Στις... Πόσο είναι, 19. Στις 19 είναι ο Σοκράτης ομάλα μας. Ενδιάμεσα έχουμε θεατρικές παραστάσεις. Κάνουμε κάθε βράδυ, είμαστε ανοιχτά από σήμερα, από αύριο. Κάνουμε θεατρικό αναλόγιο, κάνουμε τα τραγούδια τα δικά μου που τα είχαμε ετοιμάσει πριν τον κορονοϊό για να τα γράψουμε στο στούντιο και τα μάζεψα και είμαι εδώ κάτω τώρα 3 χρόνια σχεδόν. Παίζουμε έντεχνα, είμαστε οι άποροι άρχοντες και οι μουσαφυρέ, γιατί όλο και σκάει μύτη κάνα φιλαράκι. Άλλος παίζει κλαρίνο, άλλος παίζει βιολί, άλλος παίζει... Και έχουμε, προσπαθούμε να γλυκάνουμε τις μέρες μας, όσο γίνεται, όσο γίνεται. Είναι ένας ξεχωριστός χώρος πολιτισμού. Τον οποίο τον έχετε δημιουργήσει στο σιδηροδρομικό σταθμό και έχετε διατηρήσει ενεργή αυτή τη φλόγα
Και με αυτή τη δυναμική επιστροφή, γιατί είχαμε έτσι και τον κορονοϊό και τις δύσκολες αυτές στιγμές, έχουμε σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Καλό είναι ο κόσμος. Επαναλαμβάνουμε, τη Δευτέρα είναι οι Χαΐνιδες, ώρα έναρξης 9. Θα πω εγώ 2-3 πράγματα. Έχουμε παιδικές παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις. Έχουμε πάρα πολλά τα οποία φέρνουν την Τριφυλία και την κάνουν σημείο αναφοράς. Να κάνω έτσι μια μικρή πάνεθεση. Ο Δήμος στηρίζει αυτή την προσπάθεια ή έχει πάρει αγκαλιά τον εξαιρετικό Κοντολάζο, τον Δημήτρη Κοντολάζο, και τον πηγαίνει από πλατεία σε πλατεία? Όσο μπορεί στηρίζει, όσο μπορεί το στηρίζει. Μάλιστα. Εντάξει, θα θέλαμε λίγο παραπάνω βέβαια. Θα θέλαμε λίγο παραπάνω, αλλά τι να κάνω. Σημαντικό είναι πάντως να γίνονται οι δράσεις αυτές. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να βγάλετε έτσι από μια δυσκολία που περνάμε και από ένα καλοκαίρι που έχει απ' όλα, όπως και να έχει? Να βρούμε τη δύναμη και να σταθούμε ψηλά σαν Έλληνες, να είμαστε ωραίοι σαν Έλληνες. Αυτό. Στα δύσκολα φαίνεται και ο Καραμποκύρης. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού τη Δευτέρα. Να φωτίσει αυτούς επάνω εκεί, τους κυβερνώντες, να τους φωτίσει να κάνουν κάτι, κανένα σωστό πράγμα. Προβληματισμένος σας ακούω. Πολύ προβληματισμένος, αλλήμον. Και πολύ πικραμένος είμαι. Δεν είναι δυνατόν να βλέπω την πατρίδα μου να καίγεται και να... Πώς. Κυριολεκτικά καίγεται. Έτσι. Λοιπόν. Θέλω όμως να σας ευχαριστήσω πραγματικά, γιατί είσαστε από την αρχή δίπλα μου, δίπλα στην προσπάθεια που κάνουμε. Ο κόσμος έχει μεγάλη σημασία ότι είναι δίπλα σας και αυτό είναι το πιο ξεχωριστό. Εμείς κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε όλοι ραντεβού τη Δευτέρα στις 9. Ξεκινάει αυτή λοιπόν η ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση με τους Χαΐνιδες. Παρουσιάζουν επιτυχίες από τη δική τους δισκογραφική δουλειά και όχι μόνο. Σπουδαίο συγκρότημα. Έχουμε Νετά Σαμποφίλιου, έχουμε Σοκράτη Μάλαμα, έχουμε Κάρμεν Ρουγκέρι, έχουμε σημαντικούς τραγουδιστές και δημιουργούς που συνθέτουν ένα πολιτιστικό παζλ. Αξίζει ο κόσμος να ενημερωθεί γι' αυτό και στο σιδηροδρομικό σταθμό της υπέροχης Κυπαρισσίας. Στις αρχές του. Θέμη, μ' ακούς. Αρχές Αυγούστου. Θα είναι ο Καλογεράς με τα καλογεράκια του. Ο γιος μου ο μεγάλος παίζει κιθάρα και αυτό. Και διάφορα. Και διάφορα. Ο Ιάσονας παίζει μπουζούκι, τραγουδάμε. Θα είμαστε με το φίλο μου το Θωμά τον Παναγόπουλο και με το γιο του που παίζει βιολί. Οπότε αυτό το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα σας ταξιδέψουμε με εδόδημα. Καλογεραίκια. Σας ευχαριστούμε περιμένω. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι. Και εμείς, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος για μία ακόμη φορά. Κάθε φορά που τον βλέπουμε και μας προσθέτει προβληματισμό και μας προσθέτει αισιοδοξία. Γιατί πάνω απ' όλα ο χώρος του πολιτισμού έχει και τα δύο και ξέρει να περνάει τα δικά του μηνύματα. Το ακούσατε. Ωραίοι σαν Έλληνες. Είναι μια ακόμη έκφραση που πρέπει να την καταλάβουμε και να την καταφέρουμε. Πάμε στα υπόλοιπα. Και να περάσουμε στα υπόλοιπα. Έχουμε και αστυνομικό ρεπορτάζ. Μία ακόμα επιτυχία της αστυνομίας. Αποτελεί ο εντοπισμός και σύλληψη δύο ατόμων που προμήθευαν, αποθήκευαν και διακινούσαν σε περιοχές Αθήνας και της Αρκαδίας ναρκωτικές ουσίες. Με περισσότερα από 20 κιλά κάναβης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Τρίπολης, ένας 54χρονος και ένας 60χρονος, το απόγευμα της 5ης στην Αθήνα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα ναρκωτικά. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, οι δύο άνδρες δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κάναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Αρκαδίας. Στο πλαίσιο της οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των δύο συλληφθέντων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 κιλά και 885 γραμμάρια κάναβης, μία ζυγαριά ακριβίας, δύο κινητά τηλέφωνα, ένα όχημα και το χρηματικό ποσό των 4.450 ευρώ ως προερχόμενο από την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και αντικείμενα σχετικά με την συσκευασία τους. Με την αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο να διενεργώνται από το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης, οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών.
Σε νέες συνεργασίες και προγράμματα για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο, επεκτείνοντας μάλιστα την επιτυχημένη τους δράση και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας μία ακόμα μεγάλη συμφωνία, προχώρησαν τα εκπαιδευτήρια Μπουγά. Έτσι μπαίνει μπροστά μια νέα καινοτόμα ακαδημαϊκή συνεργασία του Alexander College και των εκπαιδευτήριων Μπουγά, η οποία ξεκινά άμεσα και οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου, αλλά και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Παράλληλα, έρχονται να προσθεθούν τα δυναμικά, το Κέντρο Ξένων Γνωσών και ένα σπουδαίο μουσικό εργαστήριο. Μία νέα και καινοτόμα ακαδημαϊκή συνεργασία του Alexander College και των εκπαιδευτήριων Μπουγά ξεκινά άμεσα και οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου αλλά και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University στον τομέα του τουρισμού. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, γιατί θα υπάρχει ένα ίδρυμα που θα εκπαιδεύει τους νέους της περιοχής και όχι μόνο, όλης Πελοποννήσου και όπου αλλού χρειαστεί, για τον τουρισμό. Θα γίνονται προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, κάτι το οποίο πιστεύω θα ωφελήσει πάρα πολύ την περιοχή. Τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα, Alexander College Κύπρου και Εκπαιδευτήρια Μπουγά στην Καλαμάτα, ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη συνεργασίας τους, η οποία τέθηκε ως βάση στο πλαίσιο ανάπτυξης και συνεχούς εξέλιξης των δύο ιδρυμάτων. Η συνεργασία αφορά την παροχή ποιοτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της υβριδικής εκπαίδευσης. Με την μέθοδο της υβριδικής εκπαίδευσης θα ξεκινήσουμε τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά με την προσφορά των προγραμμάτων BSc Honors Hospitality Management σε προπτυχιακό επίπεδο και MSc Tourism and Events Management σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο τουρισμός άλλωστε είναι ο δυναμικότερος και καινοτόμος και πλέον εξωστρεφής τομέας ελληνικής οικονομίας. Τα τουριστικά επαγγέλματα είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή, με τη Μεσσηνία να εξελίσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους επενδυτικούς πόλους και σε έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους προορισμούς. Οι φοιτητές στην Ελλάδα θα βρίσκονται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον παράλληλο με αυτό που υπάρχει στην Κύπρο και προσφέρεται η εκπαίδευση πανεπιστήμια. Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι τα αγγλικά, γι' αυτό και οι φοιτητές τελειώνοντας τις σπουδές από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα θα παίρνουν στοιχείο Βρετανικού Πανεπιστημίου του Canterbury Christ University. Στη βάση των όσων ανέφερε ο ακαδημαϊκός διευθυντής των εκπαιδευτηρίων Μπουγά, από το Σεπτέμβριο η πόλη της Καλαμάτας θα έχει και το δικό της εργαστήριο μουσικής. Που πραγματικά θα δώσουμε νέα πνοή στα μουσικά δρόμενα της πόλης και θα βοηθήσουμε παιδιά και νέους να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τη μουσική. Σε ένα τόσο φιλόξενο και ταιριαστό χώρο, μια πραγματική πόλη εκπαιδευτική, το οποίο πραγματικά μας έχει γεμίσει ανυπομονησία να το δούμε στην πράξη, να δούμε εδώ ανθρώπους όλων των ηλικιών, από πολύ μικρά παιδάκια μέχρι και πολύ μεγαλύτερα παιδάκια και ενήλικες, να έρχονται πιο κοντά στη μουσική. Διδάσκουμε drums, κιθάρα, μπάσο, πλήκτρα και φωνητική. Μένα θέλουμε να πιστεύουμε λίγο διαφορετικό τρόπο, πηγαίνοντας χέρι-χέρι τη θεωρία με την πράξη. Πολύ βιωματικά, πολύ διαδραστικά. Στη βάση των όσων ανέφερε ο ακαδημαϊκός διευθυντής των εκπαιδευτηρίων Μπουγά, από το Σεπτέμβριο η πόλη της Καλαμάτας θα έχει και το δικό της εργαστήριο μουσικής. Όπου θα διδάσκονται σε παιδιά, νέους, ενήλικες όλης της περιοχής, δεν είναι μόνο για το σχολείο, είναι για όλη την περιοχή. Εδώ θα διδάσκονται ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Εδώ λειτουργούν τμήματα αγγλικών, γαλλικών και γερμανικών. Για όλους τους μαθητές της περιοχής μας. Οι ώρες λειτουργίας είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή 4 με 9. Οι αίθουσές μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ενώ σε κάθε μάθημα γίνεται χρήση σύγχρονου διαδραστικού υλικού και διαδικτυακών εργαλείων από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Τώρα με στόχο μια συνάντηση σε ένα πιο χαλαρό και φιλικό κλίμα, η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Νέας Δημοκρατίας Καλαμάτας πραγματοποίησε την καλοκαιρινή της εκδήλωση. Το παρόν έωσαν μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Σε ένα άκρος καλοκαιρινό και ατμοσφαιρικό χώρο και σε ένα κλίμα πιο χαλαρό, πραγματοποίησε μια όμορφη βραδιά η ΔΥΜΤΟ Νέα Δημοκρατία Καλαμάτας. Απόψε γιορτάζουμε το καλοκαίρι εμείς οι νεοδημοκράτες.
Έχουμε κάνει μια ωραία μάζοξη, έχουν έρθει όλοι οι φίλοι νεοδημοκράτες για να συζητήσουμε τα προβλήματα της χώρας μας, αλλά να διασκεδάσουμε και λίγο, να μιλήσουμε λίγο πιο χαλαρά και να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι από αύριο αρχίζει ο αγώνας. Είναι μια όμορφη βραδιά, είναι όλοι εδώ. Παρουσία δημάρχων, βουλευτών, του Περιφερειάρχη εντός ολίγου, τον αναμένουμε να έρθει και είναι μεγάλη μας τιμή που έρχεται και ο Περιφερειάρχης σήμερα στην εκδήλωσή μας. Φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, δημάρχοι, βουλευτές και εκπρόσωποι της περιφέρειας βρέθηκαν στην συνάντηση αυτή, συζητώντας σε ευχάριστο κλίμα τόσο για τα θέματα της επικαιρότητας, όσο και άλλων γενικών θεμάτων. Ο στόχος μας είναι να συναντηθούμε, να βρεθούμε, να τα πούμε, να δούμε φίλους, συναγωνιστές και να είμαστε κοντά με τους ανθρώπους δικούς μας. Να περάσουμε εμείς τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση, στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας στις 30. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Να ξεκινήσουμε με τα όσα προγραμματίζονται στη Μαύρη Θύλα. Τη Δευτέρα έχουμε την πρώτη. Δευτέρα είναι το πρώτο ραντεβού στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Σταδίο της Καλαμάτας. Εκεί ο Σάκης Τσιόλης θα παρουσιάσει το νέο του σχέδιο, τους ποδοσφαιριστές που έχει συγκεντρώσει στη δική του φαρέτρα, τους στόχους της ομάδας, προφανώς πρωταγωνιστική για μια ακόμη σεζόν. Είναι η επίσημη πρώτη. Η ομάδα έχει κάνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Σιγά σιγά θα μπει και στην φάση των φιλικών για φορμάρισμα. Είναι σημαντικό. Είναι και για τον κόσμο που προσδοκεί αυτή τη σεζόν να τη δει να κάνει και το επιθυμητό αυτό άλμα που δεν μπόρεσε την περσινή χρονιά. Σε αυτά τα πόνερα είναι και η απόφαση κοινή συνενέση η οποία προέκυψε χθες το βράδυ με την απομάκρυνση του Κώστα Παπασταμάτη από τον Σύλλογο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος βρισκόταν στο πόστο του Αντιπροέδρου από το 2019, ήταν ο εκπρόσωπος της ΠΑΕ στα θεσμικά όργανα και στη Super League 2, είχε στενή συνεργασία και με τον πρόεδρο τον Γιώργο Πρασά. Με μια πολύ λιτή ανακοίνωση η ομάδα το έκανε γνωστή την λύση της συνεργασίας, τον ευχαριστεί για την τεράστια προσφορά του και του εύχεται καλή συνέχεια στην επαγγελματική του καριέρα. Μέγα, ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης ουσιαστικά. Πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα δούμε πάρα πολλά πρόσωπα και την Δευτέρα στο γήπεδο και σε διοικητικό πια πλαίσιο. Να πω ότι ευχάριστο είναι το γεγονός ότι δικαιώθηκε και η Super League 2. Πέρασε το 2-1 που αποτελεί μια δικαίωση για την κατηγορία καθώς την περασμένη σεζόν ήταν το παράδοξο να προβιβάζεται μόνο μια ομάδα, οπότε αλλάζει πια, δόθηκε η έγκριση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και αυτό μας ενδιαφέρει άμεσα. Ο πρωταθλητής θα έχει περισσότερες ευκαιρίες πια. Έχουμε και ανακοίνωση σε ό,τι έχει να κάνει με την K20. Έχουμε ένα νέο πρόσωπο που έρχεται στις Ακαδημίες της Καλαμάτας. Πρόκειται για έναν ταλαντούχο μεσοεπιθετικό. Ο Παναγιώτης Λακριντής ήταν στην ομάδα του Τέλου Άγρα και εντάσσεται στην K20. Σήμερα έγινε η ανακοίνωση αυτή. Έχουμε και πολλά λοιπόν να δούμε. Ωραία, πάμε στο Διαβολίτσι. Το Διαβολίτσι έχει ανανεώσεις, ενισχύσεις και σε φάση συζητήσεων βρίσκεται αυτές τις ημέρες με τον προπονητή και με τον Μάρκο Στεφανίδη, με τον οποίο πέρσι κατάφερε να μείνει με όλες αυτές τις δυσκολίες που είχε στην κατηγορία. Είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της Μεσσηνίας στην ΓΑΜΑ Εθνική, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Έχουμε μια σειρά ανανεώσεων, δόθηκαν και τις προηγούμενες ημέρες, τελευταία η σημερινή με τον Βέλη. Έχουμε και μία μεταγραφή μέχρι στιγμής, ένα δυνατό χαρτί στα χαρτιά, στη φαρέτρα του, στην τράπουλα αν θέλεις να το βάλω σε εισαγωγικά, του Διαβολιτσίου, ο Ζαραφέτης ο Δημήτρης. Είναι η μοναδική μεταγραφική κίνηση που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Αγκάθι παραμένει το γηπεδικό, μένει να δούμε τι θα γίνει πια με το σύλλογο. Συζητώνται ακόμη και σενάρια να δηλώσει έδρα εκτός νομού. Αναζητούνται ωστόσο λύσεις για εντός νομού, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Μέσα στο Σαββατοκύριακο όμως θα έχουμε ανακοινώσεις για τον προπονητή. Και να κλείσουμε με μια μεσσηνιακή μεταγραφή στο Παναθηναϊκό, ο Γιώργος Πετρέας. Η χειρή μεταγραφή, ο αρχηγός της Εθνικής, ένας αθλητής που έχει ξεκινήσει από τη Μεσσηνία, από τη Γυμναστική Εταιρεία Μεσσηνίας. Ο πρώτος μεγάλος σύλλογός του ήταν ο Άρης το 2005, έκτοτε έχει περάσει από πολλές από πολλά μεγάλα κλαμπ. Στο Παναθηναϊκό είχε βρεθεί, να πούμε, και το 2010-2011 είχε μια πολύ καλή σεζόν εκεί.
εμβληματικός και με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Έχει βρεθεί και στο εξωτερικό με γαλλικές ομάδες αγωνιζόμενος εκεί στα μεγάλα πρωταθλήματα. Είχε μια πορεία και με τον ΠΑΟΚ πριν. Τώρα έρχεται στον Παναθηναϊκό σε έναν μεγάλο σύλλογο, ένας μεγάλος παίκτης. Μετά από 12 χρόνια να φορέσει ξανά την φανέλα της ομάδας, επιστρέφει στο τριφύλι. Αναμένεται να ενισχύει σημαντικά προφανώς την επίτευξη των εγχώριων αλλά και των ευρωπαϊκών στόχων, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει μεγάλη εμπειρία εντός και εκτός Ελλάδος. Δηλώνει πως είναι μια νέα πρόκληση στην καριέρα του και χαίρεται που θα συνεργαστεί ξανά με τον σύλλογο του Παναθηναϊκού και βεβαίως με τον κύριο Ανδρεόπουλο. Έτσι. Επειδή ανέφερε στην ΓΕΜ, να πούμε ότι και ο Γιώργος Πετρέας, όπως και άλλοι, είναι ένα ταλέντο που ανακάλυψε και έφερε έτσι στην επιφάνεια ο αείμνηστος ο Βαγγέλης Κουτουλιάς. Σας να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να περάσουμε εμείς τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Της Trans, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Trans. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Trans, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22266. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς με εγγύηση, δυνατότητα εγκατάστασης, ολοκληρωμένο σέρβις και μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών. Γεννήτριες ανοιχτού και κλειστού τύπου, ντίζελ και βενζίνης, με δυνατότητα εγκατάστασης, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση. Όλων των ειδών τα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση και σέρβις και φυσικά ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των ειδών με εγγύηση και σέρβις. Μάθετε περισσότερα στο 2310-703-536 ή στο www.genitries.gr. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Βέστα. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.